Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και σε όλες. Το θέμα των ανταποδοτικών τελών δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασματικά από τη γενική μας αντίληψη για τη χρηματοδότηση του Δήμου. Πιστεύουμε ως Δημοτική Αρχή ότι τα έσοδα του Δήμου πρέπει να προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση, αφού το κράτος είναι αυτό που συγκεντρώνει την κάθε είδους φορολόγηση του λαού, έσοδα που για μας πρέπει να επανακατανεμηθούν. Ο Δήμος Πατρεών, με βάση τον νόμο Καλλικράτη, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, πρέπει να παίρνει 65 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο και στο διάστημα των τελευταίων 7 ετών έχουν παρακατευθεί από την κάθε κυβέρνηση από το Δήμο Πατρεών 455 εκατομμύρια ευρώ. Ως υποχρέωση του κράτους επίσης είναι ότι κάθε αρμοδιότητα που δίνεται προς τους Δήμους επιπλέον θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχους πόρους. Δυστυχώς, αυτές οι υποχρεώσεις του κράτους δεν υλοποιούνται και υποχρεώνουν τους Δήμους να επιβάλλουν και δεύτερη φορολόγηση στο λαό. Γι' αυτό και η εγκύκλειος, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, που έρχεται κάθε χρόνο μέσα στο καλοκαίρι για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων, αναφέρει να αυξήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό, διότι ακόμα και από αυτά που μας χρωστάει ως κράτος, δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ. Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές βρίσκεται η δική μας Δημοτική Αρχή με μέτρα και διεκδικήσεις για τον πατραϊκό λαό που εκπροσωπούμε. Με βάση την πολιτική μας, παίρνοντας υπόψη και την οικονομική ανέχεια που υπάρχει από την καπιταλιστική κρίση, η οποία επιδεινώθηκε βέβαια με την πανδημία, έχουμε κάνει πρωτόγνωρες για όλη την Ελλάδα μειώσεις και απαλλαγές στα τέλη, παραδείγματος χάρη τον οικογενειακό συντελεστή, τον οικιακό συντελεστή που παραλάβαμε από 1,95, τον έχουμε πάει 1,08 και τώρα προτείνουμε να πάει στο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και στον επαγγελματικό συντελεστή από 3,60 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο που τον είχαμε παραλάβει, τον έχουμε πάει στο 3,06 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και τώρα προτείνουμε νέα μείωση, να πάει δηλαδή στα 2,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Είναι μια συνολική μείωση και τα δύο μαζί περίπου στο 14%. Από την αρχή επίσης της θητείας μας έχουμε εντάξει τους βοηθητικούς χώρους χρήσης των κατοικιών, όπως είναι υπόγεια, όπως είναι γκαράζ, όπως είναι πιλωτές. Έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστό μειωμένο συντελεστή 0,90 και στη συνέχεια έχει πάει 0,73, ενώ μέχρι τότε οι χώροι αυτοί, οι ιδιοκτήτες δηλαδή των χώρων αυτών, πληρώναν με τον οικιακό συντελεστή που ήταν τότε 1,95 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Το ίδιο κάναμε και για τους επαγγελματικούς συντελεστές, δημιουργώντας σε χωριστό μειωμένο συντελεστή. Μιλάω για τα πατάρια καταστημάτων, υπόγεια καταστημάτων, που δεν υπήρχε αυτός ο συντελεστής και οι επαγγελματίες αυτοί τότε πλήρωναν όσο και ο συντελεστής της κύριας χρήσης, δηλαδή 3,60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και τον πήγαμε στο 0,90, δημιουργώντας ξεχωριστό μειωμένο συντελεστή και στη συνέχεια στο 0,81. Δημιουργήσαμε επίσης ξεχωριστό μειωμένο συντελεστή, 0,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και στη συνέχεια 0,81, στους κοινοφελείς μη κερδοσκοπικούς συλλόγους και ιδρύματα όπως Μέριμνα, Κιβωτός της Αγάπης, Άσυλο Ανιάτων, Κωνσταντοπούλιο, Σκαλιοπούλιο κλπ. Και τώρα Αγία Σκέπη και τώρα Μαχητές, καθώς επίσης και πολιτιστικούς συλλόγους, Εργατικό Κέντρο, Εμπορικό Σύλλογο, και ενώ πριν πλήρωναν με συντελεστή, με τον επαγγελματικό συντελεστή 3,60 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, λες και ήταν επαγγελματίες και όχι κοινοφελείς σύλλογοι. Κάναμε επίσης απαλλαγές κατά 100% και 50% σε 12 κατηγορίες δημοτών μας, όπως άποροι, άνεργοι, πολίτεχνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι οικεία κλπ. Και με ανακοινώσεις μας κάθε χρόνο καλούσαμε και ενημερώναμε για να υποβάλουν αιτήσεις για τις απαλλαγές αυτές. Αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση την υποχρηματοδότηση και με τα μέτρα αυτά των απαλλαγών και μειώσεων που έχουμε κάνει, καθώς και σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά εδώ μιλάμε για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, πραγματικά δίνουμε μάχες για να κρατάμε όρθιες τις υπηρεσίες αυτές. Προμηθεύοντας επίσης νέα μηχανολογικά μέσα στο στόλο της καθαριότητας, χωρίς δάνεια όπως πριν.
Παράλληλα, σε μικροεπαγγελματίες, στα τέλη κατάληψη κοινόχρηση των χώρων, όπως είναι παραγωγή και έμποροι λαϊκών αγορών, μικροκαταστήματα αλλά και καταστήματα εστίασης και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, έχουμε κάνει μειώσεις που φτάνουν μέχρι και 60%. Για εμάς, η μη χρηματοδότηση των Δήμων όμως δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αντανάκλαση της κυρίαρχης πολιτικής, είτε αυτή εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ ΤΙΝΑΛ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, που θέλει τους Δήμους αποψηλωμένους από προσωπικό και πόρους, προκειμένου τα φιλέτα των υπηρεσιών τους να ιδιωτικοποιούνται σε επιχειρηματικούς ομίλους στα πλαίσια πάντα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε την κρισιμότητα των οικονομικών του Δήμου που αυτές οι πολιτικές έχουν φέρει. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε όμως ότι και τα οικονομικά του πατραϊκού λαού και των επαγγελματιών είναι σε κρίσιμη και απελπιστική κατάσταση, γι' αυτό και έχουμε κάνει τις μειώσεις και απαλλαγές αυτές, προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Από τα μέτρα αυτά που έχουμε λάβει, έχουμε μείωση της πραξιμότητας του Δήμου, μόνο για την τελευταία διετία, για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 3.472.349 ευρώ, στο 2021 σε σχέση με το 2020 και 924.738 ευρώ το 2020 σε σχέση με το 2019. Σύνολο δηλαδή μείωση πράξεων 4.397.087 ευρώ μόνο στην τελευταία διετία στα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού. Σημαντική όμως μείωση, αγαπητοί συνάδελφοι, εσόδων έχουμε και από την ομάδα 1 των ιδίων πόρων. Δηλαδή από όλα τα υπόλοιπα τέλη, πλην καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, κατά 1.368.230 ευρώ, θα τα πούμε και στον προϋπολογισμό αυτά, δηλαδή συνολική μείωση πράξεων την τελευταία διετία 5.765.317 ευρώ. Είχαμε προϋπολογίσει, είναι αλήθεια, και τότε από την αρχή της πανδημίας, ότι το πακέτο αυτό των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που λαμβάναμε θα ήταν τις τάξεις των 5 εκατομμυρίων και πάνω, όπως και λογιστικά επιβεβαιωνόμαστε. Ενώ είναι αρκετά πιο πάνω, αν υπολογίσουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και τα πριν 5 χρόνια, πριν την τελευταία διετία, από όλες τις μειώσεις και απαλλαγές που έχουμε κάνει από την αρχή της θητείας μας. Από την άλλη μεριά, οι πράξεις μέσω της διόρθωσης των αδύνατων τετραγωνικών είναι μικρές σε σχέση με τις μειώσεις που έχουμε κάνει, αφού ο κύριος όγκος αυτών καταλαμβάνει τους οικιακούς συντελεστές και κατά κύριο λόγο τους βοηθητικής χρήσης, διότι είναι διορθώσεις ημιπαίθριων, υπογείων, κατοικιών, αποθήκες, γκαράζ, αλλά και επεκτάσεις αυθαιρέτων σε κατοικίες που εκεί είναι, πάλι είναι χαμηλός ο συντελεστής. Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση της αύξησης στην ενέργεια, στη τιμή δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, στα καύσιμα, στο πρόστιμο παύλα τέλος ταφής, με την κατάσταση υπηρεσιών ξερόλακας, μεταφορά απορριμμάτων κλπ, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα έξοδα. Αναλυτική ενημέρωση μπορεί να κάνει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχός μας, ο κ. Εσπράγκαθος, όπως επίσης και ο κ. Κορδάς ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, σε σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό και τα προβλήματα που θα έχουμε στη συνέχεια από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, από τα μεγάλα μονοπόλια παραγωγής και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Εισηγούμαστε ακόμη την αύξηση του συντελεστή της μεγάλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουμε δημιουργήσει, όπως είναι οι τράπεζες, οι βιομηχανίες, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ιδιωτικά θεραπευτήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ κλπ, από 4,5 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο σε 6 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Ο πατραϊκός λαός, ο ελληνικός λαός, έχει πληρώσει πολλά από την καπιταλιστική κρίση και πληρώνει τις επιπτώσεις από την πανδημία που έβαλαν την υγεία του στο ζύγι κόστους ωφέλους, ενώ η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις, με νόμους που θαρακίζουν παραπέρα την εκμετάλλευση και την κερδοφορία του κεφαλαίου, έρχονται να το προσφέρουν καινούργια βάρη στον ίδιο το λαό. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, που στο επίκεντρό του θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τον πλούτο και τα κέρδη των λίγων, αλλά επίσης να κερδίζουμε μάχες με διεκδικήσεις σε όσα μας θερούν. Εάν το μέτωπο του λαού απέναντι στην κυβέρνηση βγει νικηφόρο, θα έχουμε κάνει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα μπροστά.
Ως Δημοτικιαρχή αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών με πλήρη χρηματοδότηση των δημοτικών υπηρεσιών από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς επενδυτικό τοπίο για επιχειρηματικούς ομίλους και χωρίς φυσικά την κρίσιμη εξάρτηση των υπηρεσιών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού από την εισπραξιμότητα μέσω των τελών από το λαό. Την επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών να αποδίδεται κατέτος στο σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την τοπική διοίκηση. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των υπηρεσιών των Δήμων με βάση την κείμενη νομοθεσία. Κατάργηση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα. Κατάργηση του προστίμου παύλα τέλους ταφής των απορριμμάτων. Ο δημοτικός φωτισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ. Να εντάσσεται στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο όπως είναι μέχρι σήμερα. Και βέβαια, προσλήψη προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους Δήμους, στις περιφέρειες, στα νοσοκομεία, με ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και απαιτούμενο προσωπικό, στις μονάδες υγείας και σε κάθε δημόσια υπηρεσία, με παράλληλη κατάργηση της κάθε πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που βγαίνει κάθε χρόνο για τον επόμενο χρόνο, που ουσιαστικά απαγορεύει, μιλάει για αναστολή, αλλά ουσιαστικά απαγορεύει τις προσλήψεις. Για εμάς, η οργάνωση του λαϊκού κινήματος και η δυναμική του είναι κρίσιμοι παράγοντες, προκειμένου όχι μόνο και αυτή την κρίση να μην την πληρώσει ξανά ο λαός, αλλά για να έχουμε και θετικές εξελίξεις στην πόλη μας και στη χώρα μας. Εμείς δείχνουμε τον δρόμο της οργάνωσης και της πάλης. Όπως και τελευταία, μαζί με πάρα πολλούς φορείς του Δήμου μας την κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Γιατί όπως ήταν και το κεντρικό μας σύνθημα, διεκδικώντας παράλληλα όλο το διεκδικητικό πλαίσιο που θέσαμε, τίποτα δεν μας χαρίζεται και όλα κατακτώνται. Σας ευχαριστώ και στο σημείο αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που στο διάστημα αυτό συνεργαστήκαμε για την υπηρεσιακή εισήγηση, όπως επίσης και για τη δουλειά τους ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει ο καθένας, και να πω ότι παρευρίσκονται δίπλα είναι η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων, η κυρία Γιωτάτου, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών, η κυρία Σπηλιοπούλου, είναι η προσταμένη του τμήματος ΕΤΑΠ, η κυρία Ξένου, είναι και ο προϊστάμενος του τμήματος Λογιστηρίου, ο κύριος Κοζίας, για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλατε και παράλληλα τους ευχαριστώ που παρευρίσκονται. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο, επειδή κουβεντιάζουμε και τα δύο θέματα, κουβεντιάζουμε μαζί και τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων, είχαμε πει στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα τέλη κατάληψης από τραπεζοκαθίσματα στις ορεινές περιοχές, είχα πει ότι θα το δούμε μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πραγματικά το βλέπουμε. Και κάνω αυτή την διόρθωση και την πρόταση δηλαδή. Προτείνουμε για τις ορεινές κοινότητες, όπως είναι η κοινότητα Αργυράς, Πλατάνη, Σελά, Πιτίτσα, το τέλος που είναι 5 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, να είναι 3,5 ευρώ, όπως είναι και οι άλλες ορεινές περίπου κοινότητες από την άλλη πλευρά, όπως είναι Οβριά, όπως είναι Κρίνη, όπως είναι Καλυθέα, όπως είναι Σαραβάλη, όπως είναι και παιδινές ή μη παραθαλάσσιες. Αυτή τη διόρθωση ήθελα να κάνω και σας ευχαριστώ και πάλι.